Αρκετά χρόνια πριν, η υφαντική ήταν μια από τις σπουδαιότερες ασχολίες της γυναίκας στην Κύπρο, με τον αργαλιό να αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του κυπριακού οικοκυριού. Η μακρά παράδοση των υφαντών στον τόπο μας φαίνεται όχι μόνο από τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και τις τοιχογραφίες των ξυλόστεγων εκκλησιών του Τροόδους. Ο γενικός κανόνας στην Κύπρο ήθελε μια γυναίκα για να είναι προκομμένη, να ξέρει όχι μόνο να υφαίνει, αλλά και να κατεργάζεται τις πρώτες ύλες της ύφανσης. Το σύρμα του νήματος της ύφανσης στο χωριό Φικάρδου από τις δύο τελευταίες γιαγιάδες του χωριού, όπως καταγράφηκε για πρώτη και ίσως τελευταία φορά το 2002. Τα κανιά είναι σε φορητή θκιάστρα, αντί σε σταθερή, όπως συνήθως γίνεται με τις κλωστές να σύρονται σε ξύλα που τοποθετούνται έξω στην κατοφέρεια του βουνού. Αντίστοιχα, μια λυσιώτισσα γιαγιά κινηματογραφήθηκε στο καλό χωριό της Λάρνακας. Αντί στην αυλή του χωριού της, σέρνει το νήμα της την προσφυγιά κατά μήκος του δρόμου, πάνω σε αναποδεγυρισμένες καρέκλες δικές της και της γειτονιάς, χρησιμοποιώντας μια καλαμένια θιάστρα. Στο παλαιχώρι της πιτσιλιάς, η κυρία Αρκυρή προετοιμάζει το νήμα της για την ύφανση με τον πιο διαδεδομένο τρόπο, σύρνοντάς το πάνω στον τοίχο του σπιτιού της. Το χωριό Φίτη στη μακρινή Πάφο, τόπος κατασκευής του Φιθκιώτικου, του πιο γνωστού ίσως κυπριακού υφαντού. Χαρακτηρίζεται από πολύχρωμες γεωμετρικές ανάγλυφες διακοσμήσεις ή πλουμιά που σχηματίζονται την ώρα της ύφανσης με τη χρήση χρωματιστών κλωστών που τοποθετούνται ανάμεσα στις κλωστές του σύρματος. Η τέχνη στο Φιθκιώτικο είναι τα χρώματα και πρέπει να ξέρει να συνδυάζει τα χρώματα για να φατσάρει το πλούμι. Έτσι τα σχήματα που κάνεις. Εξαρτάται τριγωνικά, στενομάκρουλα, καμαρούδες, διάφορα. Και το κάθε πλουμί έχει και την ονομασία του. Τα παλιά τα πλουμιά που έκαναν πρώτα έχουν όλα την ονομασία τους. Καρπεθιά, το καρπασίτικο, ο καΐς, ο τσολολός, το πλουμί της Κοπριάς, το παπούτσι του δασκάλου. Το παπούτσι του δασκάλου, να σας πω για την ιστορία πώς και ονομάσαν το παπούτσι του δασκάλου. Ήρθε κάποιος χωραίτης δάσκαλος και πάνω στο παπούτσι του είχε ένα σχέδιο. Και μια από όλες τις γυναίκες που έκαναν τα φιθκιώτικα το είδαν και το αντίγραψε. Και έτσι ονομάσαν το παπούτσι του δασκάλου. Οι φάντρες που πεισματικά συνεχίζουν να εξασκούν την τέχνη τους όπως την έμαθαν από τις μανάδες τους, σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Πατάς τα δυο, τα δυο τα... Η υφαντική ήταν τέχνη πρώτης ανάγκης, με κάθε κοπέλα να δείχνει το ταλέντο και την επιδεξιότητά της στη διαδικασία προετοιμασίας της πρίκας της για την καλύτερη μέρα της ζωής της. Οι καλύτερες μέρες της ζωής μας ήταν τον καιρό που θα να μας παντρέψουν. Ήταν οι καλύτερες μας μέρες και χαριτωμένες μας. Τώρα καλή, ούλες έκαναμε νυφαντά, τα σεντόνια μας, ούλες μας να τα κάνουμε νυφαντά και ακόμα και στα χαρτώματα, γιατί είσαν αραβώνες πριν. Είσαν να κάνει κάθε μια από όσα τραπεζωμάν τη λαούλα να τα κουστίσει άλλα με τα αές. Με τούτα τα φακοτούκια, τα είχα και κάτι άλλα που... Και συνάτουν οι δικοί μας ούλοι και φορούσαμε ούλοι της βούφας καλά ρούχα. Και τα κοπέλια μας που κάμισα και εμείς που στάνια μετάξωτα. Και θεωρούσαμε και χαίρονταν οι γονείς μας.